κύριε Πρόεδρε, μήπως ήταν καλύτερα η εισήγηση να έχει έρθει τροποποιημένη για να μην υπάρξουν αυτά τα προβλήματα? Δεν διαφωνώ ότι θα ήταν καλύτερα, αλλά ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές, και επειδή είστε έμπειροι δημοσιογράφος, σε δημοτικά συμβούλια τροποποιούνται έστω και προφορικά εισηγήσεις. Έτυχε αυτή η φορά να τροποποιηθεί προφορικά. Ενδεχομένως να μην το κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή, αλλά το να μην το καταλάβω, να το ψηφίσω και να φτάσω σε μια τέτοια σκοπαντική ανακοίνωση απέχει. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριοι? Είτε να προσβάλλω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ενδεχομένως δεν το κάνουν, και να προσπαθήσουν μέσω αποκεντρωμένης να την ακυρώσουν, είτε να μαζέψουν υπογραφές οι 14 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και να το φέρουν θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να πούνε: κύριοι, κακώς συμπεριλάβατε, δεν καταλάβαμε ορθά ότι ψηφίζουμε αυτό το πράγμα. Διατυπώνουμε και οι 14 με τις υπογραφές μας ότι είμαστε κατά της μη παραχώρησης χώρων στα σωματεία Φούτσαλ. Όχι να αρχίσουμε το ανακοινώσεις για να έχουμε δημοσιότητα και να προσπαθούμε να στοχοποιούμε ποιον άλλον, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και περαιτέρω να χτυπήσουμε τον Νίκο Σταυρέλη. Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το σκεπτικό της τροποποίησης, δηλαδή για ποιο λόγο αποκλείονται αυτές οι ομάδες από το γήπεδο? Ναι, θα το σκεπτικό, καταπονηθεί. Ναι, περιέχεται νομίζω και στην. Αν δείτε τα πρακτικά, ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι επειδή υπάρχουν 6 ομάδες μπάσκετ, 4-5-6 ομάδες μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Κορινθίου, και είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις και των άλλων σωματείων και στα περιφερειακά κλειστά γυμναστήρια, θα προσπαθήσει να βρεθεί λύση ενδεχομένως για το τι θα γίνει ως προς τα σωματεία Φούτσαλ, αλλά στο κλειστό γυμναστήριο της Κορίνθου και στο Λέχιο και στα υπόλοιπα, μάλλον δεν θα μπορέσει να παραχωρήσει. Είναι θέμα ωρών δηλαδή. Ναι, και μάλιστα δήλωσε ότι ο ένας είναι αντίπαλός του, όπως είπε, γιατί είναι δύο τη σωματεία, ο άλλος είναι φίλος του, ο κύριος Πάτρας είναι ο φίλος του. Δεν έχει κάτι προσωπικό θέλοντας να πει με τα δύο σωματεία. Δεν υπάρχουν χώροι και χρόνοι για να μπουν στο γήπεδο αυτά τα σωματεία. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Και μου κάνει εντύπωση ότι, να σας ανακοινώσω ότι σήμερα εκδόθηκε δεύτερη φορά προσωρινή διαταγή, γιατί επανήλθα με δεύτερο δικόγραφο το σωματείο, το ένα Φούτσαλ, το οποίο απορρίφθηκε η προσωρινή διαταγή. Δηλαδή δύο φορές, δύο διαφορετικοί πρωτοδίκες δικαίωσαν τις απόψεις του Δήμου δικαστικά. Άρα τι άλλο να σχολιάσω πλέον όταν έχει αποφασίσει δύο φορές η δικαιοσύνη επί του ίδιου θέματος? Νομίζω ότι λέτε ότι μπορεί να σταλεί